σε συνάντηση που είχαν σήμερα. Φαίνεται ότι είχαν όλα προσυμφωνηθεί από το βράδυ με ψες και έτσι ο Τιμούρ μετακομίζει στην Αθήνα, θα είναι προπονητής, θα είναι ουσιαστικά ο πέμπτος σταθμός στην καριέρα του μετά την ανόρθωση των Ολυμπιακών Πυραιών στην Εθνική Γεωργίας και τον ΑΠΟΕΛ. Καλή επιτυχία να έχει στα νέα του καθήκοντα. Λοιπόν, Μαρίνος Μήτρου είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μαρίνο. Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σου. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα επίσης. Τι έφερε το ρεπορτάζ Σαββατοκύριακο της ανόρθωσης και κυρίως τι αναμένεις να φέρει τις αμέσως επόμενες μέρες? Κλείσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Στέλιο, ξεκινώντας ουσιαστικά τον χώρο των μεταγραφών με την απόκτηση που πήραν Σάβιτς για ένα ή δύο χρόνια για το συμβόλαιο συνεργασίας που συμφωνήθηκε με τον ποδοσφαιριστή. Και από εκεί και πέρα βέβαια αναμένονται και πολλές άλλες κινήσεις, καθώς είναι αρκετά τα κενά που υπάρχουν πλέον στο ρόστερ της ομάδας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο προέκυψε και το θέμα Μαρίσου Ράντε. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη του όλου του ζητήματος. Θα υπάρξει μια κρυμμένη επαφή ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον παιχνιδιώτη στην ομάδα. Να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε τελικά να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Από εκεί και πέρα ο τεχνικός διευθυντής αναζητεί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα καλύψουν τα κενά στο ρόστερ και από την άλλη πλευρά η διοίκηση αναζητεί χρήματα και πόρους να καλύψει τις πολλές, είναι η αλήθεια, ανάγκες που υπάρχουν ιδιαίτερα εν όψη των κριτηρίων Ιουνίου. Ένα ποσό γύρω στις 700.000 ευρώ απαιτείται και χρειαζόμαστε ακόμα πάρα πολύ δρόμο για να καλύψουμε το συγκεκριμένο ποσό. Άρα ουσιαστικά είναι ένα τριπλό μεν σημαντικό δε ερώτημα που αφορά έτσι πάνω κάτω σε αυτά που είχες πει προηγουμένως. Χρονικά είναι τα κριτήρια Ιουνίου με το 700.000 που χρειάζεστε άμεσα. Γενικότερα είναι το οικονομικό και η ενίσχυση και βεβαίως η διοικητική εξέλιξη και τι σημαίνει αυτό στις αμέσως επόμενες μέρες και εβδομάδες σε σωματείων κυρίως αλλά και εταιρεία. Ακριβώς. Το αγωνιστικό δεν αφορά τον τεχνικό διευθυντή, το μεταγραφικό. Αυτός θα καθορίσει την πορεία. Μας είπε ότι θα ήθελε μέσα στον Ιούνιο να έχει ένα μέρος τουλάχιστον του ρόστερ, ένα μεγάλο μέρος συμπληρωμένο, προκειμένου και η ομάδα να έχει τον χρόνο να δέσουν μεταξύ τους υποδοσφαιριστές και να είναι έτοιμη την αρχή της χρονιά. Από την άλλη, το οικονομικό είναι αυτό που απασχολεί και την διοίκηση και τον κόσμο. Γίνεται προσπάθεια μέσα από την ανανέωση των θεωρίων πολιτεριά. Θα κυκλοφορήσουν σήμερα και τα εισιτήρια διαρκεία. Ταυτόχρονα αναμένουμε και κάποια έσοδα από χορηγίες, ενώ υπάρχουν κυβερνήσεις μην και πρώην παραγόντων, όχι θα βάλουν κάποια χρηματικά ποσά εντός του μήνα, προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας και να περάσουμε τα κριτήρια, κάτι που είναι απαραίτητο για να ξεκινήσουμε μαλά η επόμενη χρονιά. Ξέρουν οι παραγόντες, ειδικά οι εξωτερικοί, τι σημαίνει η κριτήρια Ιουνίου, αντιλαμβάνομαι έτσι? Όλοι το γνωρίζουν νομίζω και αυτό υπάρχει αυτή. Εννοώ για το χρονικό σημείο, διότι άλλον η υπόσχεση, άλλον η δέσμευση και άλλον η ουσία. Ναι, μα την ουσία είναι αυτό που αναζητώ, γιατί αν έρθει η αποστολή και δεν έχουμε τα χρήματα στους λογαριασμούς που πρέπει, είτε αυτά είναι το κράτος, είτε μπορεί να ασφαλίσει, οι φόροι, οι μισθοί των ποδοσφαιριστών, τότε θα έχουν σοβαρά προβλήματα με αφαιρέσεις βαθμού για την επόμενη χρονιά, με απαγόρευση μεταγραφών και όλες τις διδυμενείς συνέπειες, κάτι που σε κάθε περίπτωση θέλουμε οπωσδήποτε να αποφύγουμε. Μάλιστα. Τώρα για την προετοιμασία δεν μπορεί να πει οτιδήποτε πότε ξεκινά, που θα γίνει κιόλα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ξεκινά αρχές Ιουλίου. Στέλνιο, θα ξεκινήσουμε από την 1η Ιουλίου τα εργομετρικά για τις 4 προπονήσεις και από εκεί πέρα όταν με το καλό υπογραφούν και τα σχετικά συμβόλαια με τα προπονητικά κέντρα θα μπορέσουμε να κάνουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, να πούμε και τα φιλικά παιχνίδια και όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Μάλιστα. Επανερχόμενος για να κλείσουμε το διπλό ερώτημα στο κεφάλαιο που είπες προηγουμένως τεχνικού διευθυντή για ενίσχυση, οι ενδείξεις τι λένε, πότε πάνω κάτω περιμένει ιδιαίτερα τη ζεστή μετεγραφική βδομάδα, δηλαδή τη βδομάδα ανακοινώσεων το πρώτο, και στα διοικητικά υπάρχει περίπτωση να βγει άσπρος καπνός σε ό,τι αφορά στην εξέβρεση ατόμων ή στη δημοσιοποίηση ενδιαφέροντος από υφιστάμενους του Συμβουλίου ή και εξωδιοικητικούς ή όχι? Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, αν θέλεις, που είναι το πιο εύκολο, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οτιδήποτε, είτε εντός συμπεριεχθούς του Συμβουλίου,
Αλλά θα περιμένουμε μέσα στις 22 του μήνα να ξεκαθαρίσουν εκεί κάποια πράγματα. Είναι αυτό που περιμένουν και περισσότεροι παράγοντες να ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις του Χρήστου Δημαίδη σε ό,τι αφορά τα του ποδοσφαιρικού τμήματος και από την πέρα στις 27 του μήνα στις θέσεις του Σωματείου θα είναι πιο εύκολα. Πιο εύκολα για αποφάσεις για τους παράγοντες που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα διοικητικά. Τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι, παρόντος ήμουν, αναμείνουμε να έχουμε μια στενή κινητικότητα. Προς το παρόν όμως δεν μπορώ να πω κάτι, δεν μπορώ να προδικάσω κάτι, καθώς δεν υπάρχει οτιδήποτε έτοιμο και δεδομένο. Νιώθεις όμως την αγωνία του απλού του αναστοσιάτη, έτσι ό,τι κορυφώνεται. Σαφές περιμένει, αν υπομονή να δει πράγματα, να δει προς τα που θα κινηθεί η ομάδα. Περιμένουμε και δει μαζί της, θα το πάει στην εθνική με την εθνική, να αρχίσουμε αυτό για να πληρώνει σιγά σιγά, ήδη ξεκινήσαμε από την αυτοί και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνο. Καλό υπόλοιπο.